Ναι, το ξέρω. Μπορείτε να το πείτε κι εσείς. Γιατί φοράς ρίγες? Και σε ρωτάω, Γιάννη, γιατί φοράνε οι άνθρωποι ρίγες? Άμα είναι. Κάθετες. Ναι, να είναι κάθετες. Ναι, δηλαδή εγώ φοράω έτσι με αδύνατο, γι' αυτό τις έβαλα. Ακριβώς. Για να γεμίσω λίγο. Σε ευχαριστώ, Γιάννη, από το στόμα μου το πήρες. Γιατί, κύριε μου, άμα να φορέσεις ρίγες, τουλάχιστον βάλτες έτσι, κάθετες, να κόβει και τίποτα. Γιατί άμα τις βάζεις έτσι, γίνεσαι σε ένα παγωτό χωνάκι. Και επειδή είπα παγωτό, χρωμαφιστίκι βλέπεις εδώ, κράτησε την εικόνα αυτή και το φιστίκι και το παγωτό. Την κρατάς την εικόνα? Βέβαια. Την κρατάς? Τώρα κοίτα προς τα εκεί. Τζουλιανόβα. Ναι, λοιπόν. Θέλεις να κάνεις παρέα με τσιπλόφουσκα? Επειδή πριν βγεις, έλεγα κάτι για παγωτό, φυσική και γεύσεις. Αυτό που είπα για παγωτό και μετά βγήκε η Τζούλια και αυτό, ξεχάστε το συνδυασμό παιχνίδι τώρα. Πάμε, ξεχάστε τα παγωτά.